Είναι τα Pod Radio του Pro News. Δύο ξένοι στην ίδια πόλη, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Περντογάν. Δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα πριν και μετά την οικογενειακή φωτογραφία στη Σύνοδο Κορυφής. Δύο ξένοι στην ίδια πόλη, Μητσοτάκης Ερντογάν στην Πράγα. Δύο ξένοι, δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα. Ωστόσο, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Περντογάν δεν αντάλλαξαν ούτε ματιά. Δεν είδαμε καν να πλησιάζει ο ένας τον άλλον. Δύο ξένοι στην ίδια πόλη. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγί Περντογάν μπορεί να βρέθηκαν μια ανάσα ο ένας δίπλα στον άλλον για την εθιμοτυπική φωτογραφία των ηγετών της Ευρωπαϊκής Συνόδου, αλλά επέλεξαν να μην ανταλλάξουν ούτε ένα βλέμμα. Δεν αντάλλαξαν ούτε ματιά όταν βρέθηκαν στον ίδιο χώρο. Κανείς δεν κοίταξε τον άλλον, το κλίμα ήταν ψυχρό και παγωμένο. Δεν ξέρω καν αν αντάλλαξαν και ένα βλέμμα. Δεν γύρισε ο ένας να κοιτάξει τον άλλον κυριολεκτικά. Ο απόϊχος της Πράγας συνεχίζεται εγχωρίως μέχρι και σήμερα, φίλες και φίλοι, καθώς συμπληρώνονται 5 ή 6 μέρες μετά όλα όσα έγιναν στην τσεχική πρωτεύουσα. Μετά την περίφημη αυτή φωτογράφηση, στην οποία ενώπιον άλλων 42 ηγετών από όλο τον κόσμο, Μητσοτάκης και Ερντογάν δεν κοιτιόντουσαν μεταξύ τους, προσπαθούσαν να αποφύγει ο ένας τον άλλον, προκαλώντας ευλόγα σχόλια στους 42 ηγέτες. Διότι, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, βεβαίως, βεβαιότατα, η ελληνική διπλωματία έχει κάνει πολλά έτσι ώστε να καταστήσει γνωστό σε κάθε γωνιά της Ευρώπης αλλά και γενικότερα του κόσμου την επιθετικότητα του Ερντογάν και τις διεκδικήσεις του τις εδαφικές σε βάρος της πατρίδας μας. Αλλά δυστυχώς πάρα πολλοί ξένοι δεν ασχολούνται με τις λεπτομέρειες και έτσι όλο αυτό περνάει σαν μια ελληνοτουρκική διαμάχη, παρά τις προσπάθειες, όπως είπαμε, και του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ο οποίος στη συνέχεια, στο δείπνο όπως είναι γνωστό, απήντησε στον Ερντογάν και σε όλα όσα είπε ο Τούρκος. Όταν όμως η εξωτερική πολιτική γίνεται και αντικείμενο επικοινωνιακής πολιτικής για εσωτερικά κομματικά ωφέλη, τότε καμιά φορά δημιουργούνται και παρενέργειες. Σε πλήρη ετοιμότητα για πανενδεχόμενο βρίσκεται η Αθήνα, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προειδοποιεί πως οι ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά της Τουρκίας βρίσκονται πάντα πάνω στο τραπέζι εν ώψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελών στις 20 και 21 Οκτωβρίου. Αυτά λέγονται, φίλες και φίλοι, την επομένη της συνδιασκέψεως της Πράγας και όλων όσων έγιναν εκεί. Έτσι λοιπόν, είχαμε και χθες ένα δημοσίευμα της έγκυρης εφημερίδος, τα Νέα, πρωτοσέλιδο, κυρώσεις στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ή το πρωτοσέλιδο δευτεριάτικο δημοσίευμα των Νέων. Τι αποκαλύπτεται κλπ. Το διαβάζει άλλος, σου λέει, παιδιά, κυρώσεις στην Τουρκία δεν έχουν ακουστεί και πολλά. Κάτι γενικό είπε ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσατε στην ανταπόκριση που σας μεταδώσαμε προηγουμένως, του καλού συναδέλφου του κυρίου Μουρελάτου για τον Αντένα. Βεβαίως, οι κυρώσεις στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν, και αναφερόταν αυτό στον υπέρτιτλο, στο καπέλο που λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα,
όχι λόγω της επιθετικότητας της Τουρκίας και του Ερντογάν σε βάρος της χώρας μας, αλλά λόγω των σχέσεων της Τουρκίας με τη Ρωσία. Συμβούλιο του Οκτωβρίου αποφασίσαμε όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ότι σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει την παρβατική συμπεριφορά θα υπάρχουν συνέπειες και ορίσαμε από κοινού ότι η ημερομηνία λήψης των αποφάσεων θα είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Τώρα λοιπόν θα φανεί εάν πραγματικά ως Ευρώπη είμαστε αξιόπιστοι σε αυτά τα οποία εμείς οι ίδιοι έχουμε συμφωνήσει. Pacta cum servanda. Pacta cum servanda, βεβαίως το ακριβές είναι pacta sunt servanda, ότι τα συμφωνηθέντα πρέπει να τηρούνται. Αυτά λέγονται δια πρωθυπουργικών χιλέων τον Οκτώβριο. Ότι παιδιά, κοιτάξτε, αν συνεχιστεί η επιθετικότητα της Τουρκίας, τότε θα επιβληθούν κυρώσεις τον Δεκέμβριο, αν η Τουρκία εξακολουθήσει να έχει αυτή την παραβατική συμπεριφορά σε βάρος της Ελλάδος, να ισχυρίζεται ότι τα νησιά δεν είναι ελληνικά, ότι πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθούν κλπ. Με βάση λοιπόν όσα συμφωνήσαμε τον Οκτώβριο, θα επιβληθούν κυρώσεις επισήμως στην Σύνοδο Κορυφής την επερχόμενη του Δεκεμβρίου. Αυτά ελέγονται δια πρωθυπουργικών χιλέων. Δηλαδή τα έλεγε ο Πρωθυπουργός εξερχόμενος της άτυπης Συνόδου Κορυφής του Οκτωβρίου. Λέει, παιδιά, εντάξει, δεν το κάναμε εδώ, αλλά αν συνεχιστούν αυτά από την Τουρκία θα το κάνουμε σε 2 μήνες. Θα επιβάλλουμε κυρώσεις τον Δεκέμβριο. Βεβαίως όλα αυτά, φίλες και φίλοι, δεν έγιναν αυτόν τον Οκτώβριο του 2022. Έγιναν πριν από 2 χρόνια, ελέγοντο τον Οκτώβριο του 2020, όπως σας τα μεταδώσαμε με ακρίβεια, για τον Δεκέμβριο του 2020. Έκτοτε παρήλθαν 2 χρόνια, και ας βρεθεί έστω και ένας Έλληνας, Ευρωπαίος, λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος, ο οποίος να πει ότι παιδιά, σε αυτά τα 2 χρόνια, ξέρετε, η Τουρκία χαμήλωσε τους τόνους. Δηλαδή εκεί που ήταν επιθετική τον Οκτώβριο του 20, τώρα τον Οκτώβριο του 22 τα πράγματα είναι καλύτερα, οπότε δεν χρειάζονται και κυρώσεις. Μα εδώ πέρα τον Οκτώβριο του 22 που βρεθήκατε μαζί, όπως ακούσαμε, δεν μιλάει ο ένας τον άλλον. Αλλού κοιτάει ο ένας, αλλού κοιτάει ο άλλος, και αμέσως μετά πηγαίνει στο δείπνο ο Σουλτάνος και επιτίθεται απροκάλυπτα εναντίον της πατρίδος μας, και αναγκάζει, και πολύ σωστά έπραξε ο Πρωθυπουργός, να του απαντήσει. Να λοιπόν που πέρασαν αυτά τα 2 χρόνια, η Τουρκία έγινε ακόμα πιο προκλητική, αλλά εμείς δεν μιλάμε καν για κυρώσεις πια, ή το λέμε, ξέρετε, έτσι en passant. Δηλαδή, Πρόεδρε, πάμε να το ξαναβάλουμε. Αν όχι τώρα να το ακούσεις εσύ, γιατί πρωί-πρωί τώρα αυτή την ώρα μπορεί να έχεις και άλλα σοβαρότερα πράγματα να κάνεις, και το αναγνωρίζουμε, έτσι είναι.
Αλλά κανένας εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου μήπως να στο θυμίσει, ρε παιδί μου, να σου πει, κοίτα να δεις τι έλεγες, πάκτα σουν σερβάντα, κοίτα τι έλεγες τον Οκτώβριο του 20. Βάλ το ξανά. Η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αξιοπιστία του Οκτωβρίου αποφασίσαμε όλοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ότι σε περίπτωση που η Τουρκία συνεχίσει την παραβατική συμπεριφορά θα υπάρχουν συνέπειες και ορίσαμε από κοινού ότι η ημερομηνία λήψης των αποφάσεων θα είναι αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου. Αν η Τουρκία συνεχίσει την παραβατική συμπεριφορά, μα δεν τη συνέχισε, αφού έφτασε να σου επιτίθεται κατά πρόσωπο ενώπιον 42 ηγετών και εσύ πολύ καλά έκανες και του τα είπες επίσης κατά πρόσωπο, άρα η παραβατική συμπεριφορά συνεχίζεται. Πάμε να ακούσουμε τι άλλο ελέγεται τον Οκτώβριο. Τώρα λοιπόν θα φανεί πραγματικά ως Ευρώπη είμαστε αξιόπιστοι σε αυτά τα οποία εμείς οι ίδιοι έχουμε συμφωνήσει. Πάκτα σουν σερβάντα. Μάλιστα. Πριν από 2 χρόνια. Και έρχεται ο Οκτώβριος του 22 και γίνονται αυτά που γίνονται στη Πράγα, αλλά περί κυρώσεων πολύ λίγα πράγματα. Δεν θα έπρεπε τώρα να το απαιτήσουμε? Γιατί δεν το κάνουμε? Βγαίνουν λοιπόν τα νέα, οι καλοί εφημερίς, και χθες κυρώσεις στην Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το διαβάζει κανείς και λέει, ρε παιδιά, μπράβο, άντε επιτέλους, επιτέλους, επιτέλους ήρθαν οι κυρώσεις στην Τουρκία που έλεγε ο Πρωθυπουργός πριν από 2 χρόνια, κάλιο αργά παρά ποτέ. Να όμως που πρόκειται για κυρώσεις οι οποίες είναι όχι για την επιθετικότητα του Ερντογάν στο Αιγαίο, αλλά για το αλυσιβερίσι που έχει με τον Βλαδίμηρο της Μόσχας. Είναι αλήθεια ότι το χθεσινό πρωτοσέλιδο των νέων δημιούργησε κάποια εντύπωση. Τα λέγαμε κι εμείς από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Πάλι λοιπόν άλλοι καλοί συνάδελφοι, εξαιρετικοί και αυτοί, της εφημερίδος των συντακτών, και λίγο αργότερα, εκεί προς το μεσημεράκι χθες, ανεβάζουν ένα ρεπορτάζ στην διαδικτυακή έκδοση της εφημερίδος, στην ηλεκτρονική όπως λέγεται. Η Κομισιόν διαψεύδει το πρωτοσέλιδο των νέων περί κυρώσεων στην Τουρκία. Σε παρεξήγηση αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα των νέων, σύμφωνα με το οποίο επίκυνται κυρώσεις προς την Άγκυρα λόγω των σχέσεων της Τουρκίας με την Ρωσία και για λίστα με τουρκικές επιχειρήσεις που θα συμπεριληφθούν στις κυρώσεις. Διαψεύδει, λέει η Κομισιόν, και αυτό το αναφέρει η ηλεκτρονική έκδοση της ΕΦΣΥΝ, και συνεχίζει. Όπως μεταδίδει από τις Βρυξέλλες η ανταποκρίτρια της εφημερίδας των συντακτών Μαρία Ψάρα, πηγή της Κομισιόν, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι πρόκειται για παρεξήγηση. Συγχαίει τις νέες κυρώσεις με το γεγονός ότι η τελευταία δέσμη κυρώσεων περιλαμβάνει την δυνατότητα να καταγράφονται άτομα, μεταξύ άλλων από τρίτες χώρες, που βοηθούν στην παράκαμψη των κυρώσεων». Πολλές κυρώσεις, ρε παιδιά. Δηλαδή, λέει, οι νέες κυρώσεις είναι αυτές που ήταν παλιές και λέγαμε ότι όποιος παρακάμπτει τις κυρώσεις προς τη Ρωσία θα υφίσταται κυρώσεις. Και προσθέτει η πηγή της Κομισιόν: «Εκεί δεν υπάρχουν ειδικές για την Τουρκία κυρώσεις, αν και θα μπορούσε φυσικά να αφορά και Τούρκους ιδιώτες». Διαψεύδει λοιπόν η Κομισιόν σύμφωνα με την εφημερίδα των συντακτών. Άρε πρόεδρε, τι κάνεις? Βάζεις τώρα να σφάζονται μεταξύ τους και οι δημοσιογράφοι. Τι να σου πω. Γιατί βγαίνουν σήμερα τα νέα, και δικαιολογημένα από τη μεριά τους, ο καλός συνάδελφος ο κύριος Παπαχρήστος,
ο Γιώργος και γράφει τώρα για την εφημερίδα των συντακτών. Απαντάν τώρα τα νέα στην Ευσύν. Με μεσότιτλο «Η επιβεβαίωση βαπτίστηκε διάψευση». Λέει τώρα ο Παπαχρήστος, παιδιά, εδώ πέρα με αυτά που λέει η Κομισιόν με επιβεβαιώνει. Πώς εσείς το λέτε διάψευση? Δύσκολη δουλειά ενός ανταποκριτή, ειδικά στις Βρυξέλλες. Μπορεί να τους κάσουν θέματα από το πουθένα και να μην πάρει είδηση τι συνέβη. Και λοιπά και λοιπά. Το έκανε χθες το site της ΕΦΣΥΝ προκειμένου να ακυρώσει το χθεσινό πρωτοσέλιδο των νέων αναφορικά με τις κυρώσεις στην Τουρκία. Να ακυρώσει τις κυρώσεις. Έδωσε, λέει, εντολή στην ανταποκρίτριά της στις Βρυξέλλες να τσεκάρει το αποκλειστικό της στήλης με πηγή της Κομισιόν. Και η ανταποκρίτρια, αφού το έκανε, μετέφερε στην εφημερίδα της τα ακόλουθα και αναφέρει ο κύριος Παπαχρήστος, ο Γιώργος, αναφέρει αυτό που σας διαβάσαμε προηγουμένως, δηλαδή ξαναγράφει στη στήλη του αυτό που έγραψε η Ευσύν. Και συμπληρώνει κατά την ανταποκρίτρια της εφημερίδας των συντακτών, αυτά της τα εξομολογήθηκε πηγή της Κομισιόν, η οποία φεύ είναι ανώνυμη. Γιατί άραγε? Η εφημερίδα της όμως, ασυγκράτητο όπως είναι όταν πρόκειται για κάτι που αφορά τα νέα, έθεσε πάνω από τον κείμενο τον τίτλο «Η Κομισιόν διαψεύδει τα νέα, τόση εμπάθεια». Δηλαδή τα νέα λένε, παιδιά, αυτό που σας είπε η Κομισιόν στην ουσία μας επιβεβαιώνει και δεν μας διαψεύδει. Και συνεχίζει ο Παπαχρήστος, τι έγραψα, λέει, εγώ χθες, τα ακόλουθα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση μου κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής στη Πράγα, αχ αυτή η Πράγα, η πρόεδρος Ούρσουλα κλπ, ανακοίνωσε στους εταίρους ότι το 8ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας και του καθεστώτους Πούτιν περιλαμβάνει και πρόβλεψη κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας. Άρα, λέει, εγώ αυτά είπα, αυτά λέτε κι εσείς οι άλλοι. Πού είναι η παρεξήγηση λοιπόν και πού η διάψευση? Αυτό μόνον η ανταποκρίτρια της Ευσύν μπορεί να μας το εξηγήσει. Αν και πιστεύω ότι στην σπουδή της να εκμεύσει μία διάψευση του πρωτοσέλιδου των νέων δεν κατάλαβε λέξη από το τι της απάντησε η πηγή της Κομισιόν, δεν πειράζει, την επόμενη φορά καλύτερα και πιο προσεκτικά. Τώρα εμείς σας τα διαβάσαμε όλα, βγάλτε εσείς τα συμπεράσματά σας. Το συμπέρασμα που ίσως βγαίνει όμως είναι, φίλες και φίλοι, αυτό που είπαμε στην αρχή, όταν η εξωτερική πολιτική και δει τα εθνικά θέματα γίνονται αντικείμενο εσωτερικής πολιτικής επικοινωνιακής στρατηγικής, να το πούμε έτσι λίγο με πολλά λόγια, κάτι που, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν συμβαίνει μόνο με αυτή την κυβέρνηση, συμβαίνει διαχρονικά. Όταν λοιπόν επιχειρείται κάτι τέτοιο, γράφεται και καμιά κουβέντα παραπάνω, γίνεται και μια διάψευση λιγότερη ή περισσότερη, και έτσι φτάνουμε να σφαζόμαστε και μεταξύ μας, να φιλονικούμε και μεταξύ μας, όχι μόνο οι πολιτικοί αλλά και οι δημοσιογράφοι, στην ποδιά του Ερντογάν, τον οποίον, όπως αναγγέλουν και πάλι σήμερα τα νέα, επισκέπτεται όσο λούπο ο Εμμανουέλ Μακρόν στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.